Το πρόγραμμα το δικό μας ήταν ένα από τα καλύτερα προγράμματα τα οποία είχαν υποβληθεί. Πήραμε τα συγχαρητήρια από τους αρμόδιους παράγοντες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αμέσως με τον νέο χρόνο θα ξεκινήσουν οι προσκλήσεις των προγραμμάτων και οι φορείς μπορούν να προετοιμαστούν για να υποβάλουν τις προτάσεις. Αυτό που θέλω να τονίσω ιδιαίτερα είναι ότι θα είναι το πιο δύσκολο πρόγραμμα το οποίο θα έχουμε υλοποιήσει από όλη την προηγούμενη περίοδο. Και πρέπει να γνωρίζουν οι φορείς υλοποίησης ότι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα με τις μελέτες τις οποίες να πληρούνται οι προϋποθέσεις για να μπορούν να υλοποιηθούν και να εγκριθούν, γιατί οι προηγούμενες περιόδοι ήταν εντελώς διαφορετικές από ό,τι είναι η σημερινή. Πολύ δυσκολία. Βάζουν πολλούς όρους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάζει πολλούς όρους που επίσης και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, γιατί στο γενικό προϋπολογισμό εντάσσεται μέσα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, κανένα έργο δεν θα μπορεί να εγγραφεί σε συλλογική απόφαση εάν δεν έχει ξεκαθαρίσει η απαλωτρίωση, δεν έχει ξεκαθαρίσει η αρχαιολογική υπηρεσία, δεν έχει ξεκαθαρίσει τα περιβαλλοντικά. Γιατί πολλές φορές εγγραφόταν τα έργα σε συλλογικές αποφάσεις, όμως για να γινόταν ένα ευρώ εκταμείευση μπορούσαν να περάσουν και 5 χρόνια. Και γι' αυτό βλέπουμε και υπάρχει εξυγίαση των προγραμμάτων. Βλέπουμε ότι βγαίνουν έργα γιατί δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Στην Κρήτη έχουν βγει έργα. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι όλοι να υποβάλουμε τις προτάσεις, όλοι οι φορείς, και γι' αυτό κάνουμε συνεχείς συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να υπάρξει το καλύτερο αποτέλεσμα. Κανένα έργο δεν έχει ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ. Οτιδήποτε ακούτε, ούτε έχει εγγραφεί κανένα έργο στο νέο ΕΣΠΑ. Το έργο το οποίο θα ενταχθεί στο νέο ΕΣΠΑ και το οποίο θα είναι το πρώτο που θα είναι στην Κρήτη, δηλώνει και σήμερα γιορτινές μέρες, θα είναι το Καπετανάκιο Γυμνάσιο και Λύκειο Ηρακλείου.